Βλέπω ότι χύνεται κοκοδίλα δάκρυα για το ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση, χωρίς να κάνετε όμως καμία. Χωρίς, δεν μιλάω για εσάς προσωπικά, μιλάω για το και κόμμα. Πολύ γονείς. Χωρίς να κάνετε καμία αυτοκριτική για το πώς έχει φτάσει αυτή τη στιγμή η δημόσια εκπαίδευση, που αναγκάζει και τους μαθητές και τις οικογένειές τους να προσφεύγουν κατά χιλιάδες στην ιδιωτική εκπαίδευση. Ναι. Αγνοείται παντελώς την κατάσταση στην οποία αφήσατε ευτυχώς τη δημόσια ήρθε εκπαίδευση. Ο κύριος Μπαλτάς. Και κατήργησε τα πρότυπα, την αριστεία και ευτυχώς τώρα και ο κύριος Φίλης μας μιλάει για πενταροδεκάρες και για διάφορα άλλα. Οπότε δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα κάνετε την ίδια ζημιά στη δημόσια εκπαίδευση που έχετε κάνει στο κράτος γενικώς και στην πατρίδα μας. Για ποιο λόγο καταψηφίστηκε η πολιτική σας στις τελευταίες εκλογές. Η πολιτική μας καταψηφίστηκε γιατί είπατε ψέματα στον κόσμο. Κυρία Σιμακοπούλου, να μιλάτε για δίθεν επενδύσεις τις οποίες έδιωξε ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι σαν να μην έχετε καταλάβει. Είστε υπέρ των επενδύσεων, κυρία Σβίγκου. Προφανώς λοιπόν, και οι μόνες ιδιωτικοποιήσεις που φέρατε είναι αυτές που ήταν έτοιμες επί κυβερνήσεως από τον Σαμαρά. Για να δούμε τι θα κάνετε τώρα. Θα σέβεται και την κοινωνία και τους εργαζόμενους, ώστε να έχουν εκείνες οι επενδύσεις οι οποίες θα διασφαλίσουν την στέψη. Θα είμαστε δίπλα σας σε αυτό.